Ας δούμε τι γίνεται σε άλλες σοβαρές χώρες που τις επικαλούμαστε μόνο όταν μας βολεύει, όπως τον Καναδά, που αν δεν κάνω λάθος έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας και δι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και αν συμβαίνουν αυτά στον Καναδά, τι να πούμε εμείς τότε. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το άρθρο που ακολουθεί επειδή εκτιμήσαμε ότι είναι ολοκληρωμένο και πιάνει το σύνολο σχεδόν των πτυχών του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στη συγκεκριμένη φάση. Τίτλος: χωρίς αξιόπιστα δεδομένα για την COVID-19, ο Καναδάς πορεύεται στα τυφλά, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες. Η εξέταση των λιμάτων, διαβάζω το άρθρο, μπορεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με την παρουσία του ιού, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Ωστόσο, ακόμη και όταν συλλέγονται, τα δεδομένα αυτά δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό. Με τον περιορισμό των τεστ, ο Καναδάς δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στον αριθμό των κρουσμάτων για την εκτίμηση της εξέλιξης της COVID-19. Επιπλέον, οι Καναδοί έχουν αφαιθεί λίγο πολύ μόνοι τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν μολυνθεί ή όχι από τη μεταδοτική παραλλαγή όμικρον. Ο Καναδάς έχει χάσει από το οπτικό του πεδίο την αληθινή εικόνα της έκτασης πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό οφείλεται στην εξάπλωση παραλλαγής όμικρον, η οποία είναι τόσο μεταδοτική που ξεπερνά τις δυνατότητες του συστήματος υγείας να εντοπίσει όλα τα πιθανά κρούσματα. Πού τώρα στον Καναδά. Εξαιτίας της όμικρον, η άνευ προηγουμένου αναζωπήρωση της COVID-19 αναγκάζει τις περιφέρειες να επαναφέρουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις, να κλείσουν τα μπάρ και τις τραπεζαρίες των εστιατορίων και να επιστρέψουν τα σχολεία σε εικονική λειτουργία. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να αμβληθούν οι επιπτώσεις πανδημίας στα νοσοκομεία. Ωστόσο, λέει το αφιέρωμα, ακόμη και πριν τεθούν σε ισχύ αυτά τα μέτρα, ο αριθμός των κρουσμάτων από COVID-19 αναμένεται να μειωθεί, επειδή οι υγειονομικές αρχές έχουν απλώς σταματήσει να εξετάζουν την πλειονότητα των Καναδών. Κατά συνέπεια, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο της όμικρον στη χώρα και πώς γνωρίζουμε αν τα υγειονομικά μέτρα είναι αποτελεσματικά αφού οι αρχές δεν συλλέγουν αξιόπιστα στοιχεία? Ρε, τι γράφουν στον Καναδά. Η όμικρον εξαπλώνεται τόσο γρήγορα που έχει καταστεί πρακτικά αδύνατο να μετρηθεί η έκταση της λίμωξης σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνει ο Dr. David Naylor, επικεφαλής της έρευνας για την πανδημία σε ομοσπονδιακό επίπεδο και δεύτερος πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Ανοσία έναντι της COVID. Οι δυνατότητες διενέργειας PCR έχουν εξαντληθεί, δηλώνει ο Dr. Naylor. Τα rapid test αντιγόνου δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και τα άτομα που παίρνουν θετικά αποτελέσματα από αυτές τις εξετάσεις συχνά δεν είναι σε θέση να τα καταχωρήσουν στο Μητρό, πόσο μάλλον να τα επιβεβαιώσουν. Οι ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας και οι επιδημιολόγοι συμφωνούν ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας και όχι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αντιπροσωπεύουν σήμερα πλέον τους σημαντικότερους δείκτες για την εκτίμηση του αντίκτυπου της όμικρον στο σύστημα υγείας, καθώς και τη σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί. Αυτό ήταν αναπόφευκτο να συμβεί, διαπιστώνει η Dr. Alison McGeer, μικροβιολόγος και ειδικός λοιμοξιολόγος στο νοσοκομείο Mount Sinai του Τορόντο, η οποία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της επιδημίας SARS-CoV-3. Στο σημείο αυτό που αξίζει να σταθούμε για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ο Καναδάς είναι μια από τις χώρες που παρακολουθούμε πολύ συστηματικά επειδή είναι μια χώρα με εξαιρετικά ανεπτυγμένο σύστημα υγείας και πιο συγκεκριμένα πολύ καλό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έφτασε όμως σήμερα στα όρια του επειδή προφανώς τα εξάντλησε επί μήνες με οργανωμένο μαζικό τέστινγκ, ιχνηλάτιση επαφών, σχολαστική επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στις περιφέρειες που βρίσκονται σε τεράστιες και αχανείς εκτάσεις. Επομένως, εδώ υπάρχει εξήγηση για το αναπόφευκτο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να μην φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα εξαιτίας της όμικρον. Ισχύει το ίδιο για τη χώρα μας? Εμείς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μια χώρα με λιγότερες αντικσότητες και με ευκολότερες συνθήκες όσον αφορά τη διαχείριση, μέσα από μια αντίθετη διαδικασία. Ακριβώς επειδή δεν κάναμε ό,τι έπρεπε. Αρκεί να θυμηθούμε ότι από την πρώτη κιόλας περίοδο οι διαχειριστές πανδημίας εξόρκησαν τα τέστινγκ της ιχνηλάτισης των επαφών.
Ο εθνικός δημοξιολόγος έβγαινε και διακήρυτο ότι ο έλεγχος με τεστ για το γενικό πληθυσμό δεν συνιστάται. Και αυτό είτε γιατί αυτοί που όφυλαν να είχαν προνοήσει δεν προνόησαν, με αποτέλεσμα στην αρχή τουλάχιστον να μην υπάρχει επάρκεια, στη συνέχεια είτε γιατί δεν αξιοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών εργαστήριων. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο βόλευε η ελλειμματική αυτή κατάσταση, γιατί όσο πιο λιγότερα τεστ γίνονταν, τόσο λιγότερα κρούσματα εμφανίζονταν, γεγονός που καλλιεργούσε και στήριζε και ένα success story. Ήμασταν βέβαια τότε αρκετά τυχεροί, γιατί η μάχη με την πανδημία δεν είχε καν ξεκινήσει στη χώρα και μπορούσε έτσι να καλλιεργείται η εικόνα, χωρίς να μπορεί να φαίνεται η πραγματικότητα, που κρύβονταν κάτω από το χαλί. Ακριβώς γιατί το μέγεθος ήταν μικρό ακόμη. Όταν άρχισαν τα πρώτα ξεσπάσματα που ευνηδίασαν τους επανεπαυμένους στις δάφνες μιας νίκης από μια μάχη που δεν είχε καν ακόμη δοθεί, η χώρα παρά τις αυξημένες ανάγκες ανίχνευσης και ιχνηλάτησης για το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης, βρισκόταν επί μήνες στον πάτο των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορούσε το τέστινγκ. Ακόμη και όταν κυκλοφόρησαν τα Rapid, που εξ αρχής ήταν γνωστό ότι ήταν υποδιέστερα των μοριακών και ακατάλληλα για το μαζικό εκτεταμένο τέστινγκ στην κοινότητα, η χρήση τους γίνονταν με φιδό από τις λιγοστές κόμοι, που άρχισαν να δραστηριοποιούνται για να φτάσουν τελικά στο απόγειο λειτουργίας τους, στον αριθμό των 130 περίπου, ένα χρόνο περίπου μετά την εξαγγελία τους. Σήμερα βέβαια κάποιοι ισχυρίζονται ότι η χώρα έχει την πρωτιά στα τεστ σε σχέση με άλλες χώρες. Και έτσι ακόμη να είναι, αυτό αποτελεί σαφή ομολογία ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει σε άλλες εποχές όταν έπρεπε. Γιατί το τέστινγκ είναι για να εντοπίσεις και να προλάβεις μια δυσμενή εξέλιξη. Στη συνέχεια να σπάσεις αλυσίδες μετάδοσης και για να περιορίσεις τη διασπορά και να προλάβεις τα ακόμη χειρότερα. Μετά είναι πια αργά, όταν όλη η κοινότητα θα έχει γεμίσει. Και εδώ δεν ισχύει αυτό που συνήθως λέγεται, ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, τώρα τι κάνουμε. Δεν ισχύουν, γιατί κάποιοι πρέπει να μάθουν από τα λάθη, και στο κάτω-κάτω η πανδημία δεν τέλειωσε. Επομένως λέγονται γιατί δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει να λέγονται, να ακούγονται, να στιγματίζονται, γιατί ήδη έχει καθιερωθεί μια νοοτροπία σύμφωνα με την οποία 2 χρόνια πανδημίας δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτό πώς πρέπει να λειτουργεί η δημόσια υγεία. Εξαιτίας της νοοτροπίας αυτής, όλες οι κλασικές αρχές της δημόσιας υγείας έχουν υποστεί πλήρη αλλίωση. Ακόμη και αυτοί οι ίδιοι όροι, τέστινγκ ή χνηλάτιση, δεν έχουν ούτε για το κοινό ούτε για τους διαχειριστές την ίδια έννοια, το ίδιο περιεχόμενο που έχουν απανταχού όπου χρησιμοποιούνται. Η κριτική ασκείται λοιπόν, γιατί αλλιώς θα υπάρχει πάντα η δικαιολογία ότι τα επιτελεία ευνηδιαστήκαν ή ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς επειδή ήταν αναπόφευκτο. Ή πάλι, δείτε, ακόμη και οι άλλες χώρες με καλύτερα συστήματα δεν μπόρεσαν να αποφύγουν και αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις. Δεν είναι καθόλου το ίδιο λοιπόν. Και προσοχή, ούτε τώρα που υπάρχει αυτή η πλημμυρίδα των κρουσμάτων υπάρχει δικαιολογία να σταματήσει το τέστινγκ και η χνηλάτιση, που βέβαια όπως είπαμε δεν έγινε, απέναντίας δεν υφίσταται καμιά δικαιολογία να μην γίνει έστω και τώρα. Και κάπου εδώ κολλάει κατά τη γνώμη μας ότι η κυρία Γκάγκα δεν κατάλαβε τι είπε η Αμερικανή και έφτασε στο σημείο της απόλυτης τρέλας να πει δημόσια σε δελτίο ειδήσεων ότι οι Αμερικανοί μας είπαν να μην κάνουμε πλέον τεστ. Μάλλον δεν κατάλαβε. Άλλο εννοούσαν. Προφανώς αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα, γιατί ούτε τις συνθήκες και τις δυνατότητες της χώρας γνωρίζουν, ούτε κατά πόσον είχαν γίνει τα πράγματα λέγκε άρτης όπως έπρεπε, ούτε την έκταση διασποράς γνωρίζουν. Απλώς οι Αμερικανοί παίρνουν παράδειγμα από τη χώρα τους και προσπαθούν να μεταδώσουν την εμπειρία τους στην κρίσιμη αυτή φάση της ραγδαίας διασποράς, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας από την όμικρον. Αυτοί, βλέπετε, αντιμετωπίζουν άλλου είδους και άλλου επίπεδου προβλήματα. Και καλά αυτοί που δεν γνωρίζουν και δεν όφυλαν άλλωστε. Η υπουργός και αυτή δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει εις διπλούν ούτε τι συμβαίνει στη χώρα, ούτε πως αντιμετωπίζονται αυτού του είδους οι καταστάσεις. Τέλος, είναι πράγματι αλήθεια ότι σε παρόμοιες καταστάσεις όπως τον Καναδά, λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι εισαγωγές, οι νοσηλείες και ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων να αποτελούν ασφαλέστερο κριτήριο αξιολόγησης αποτελεσματικότητας των υγειονομικών μέτρων από ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Αλλά και σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ακόμη παρατήρηση. Δεν ισχύει το ίδιο για τη χώρα μας. Εδώ τα επιτελεία διαχείρισης καταφεύγουν σε αυτές τις παραμέτρους κατά το δοκούν και όποτε βολεύει. Δηλαδή,
θυμούνται τους σκληρούς δείκτες, όπως συνηθίζουν να τους λένε, όταν τα κρούσματα είναι τόσο πολλά, ώστε να αποδεικνύουν την ανεπάρκεια των χειρισμών τους και τις λανθασμένες επιλογές τους. Πάντως, σε καμία των περιπτώσεων η πληθώρα των κρουσμάτων δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία, πολύ περισσότερο δικαιολογία, για να σταματήσει να μειωθεί η εντατικοποίηση των μέτρων, όπως το τέστινγκ, η ιχνηλάτηση των επαφών, η αποτελεσματική απομόνωση των κρουσμάτων. Μπορεί οι αλυσίδες μετάδοσης να πολλαπλασιάζονται πολύ πιο γρήγορα με μια μεταδοτικότερη παραλλαγή όπως με την όμικρον και να είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίζονται, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναζητούν και να σπάνται. Εξάλλου, χωρίς αυτά τα κλασικά μέτρα δεν μπορεί να υπάρξει επιδημιολογική επιτήρηση και χωρίς αυτήν πάμε στα τυφλά. Άλλο βασικό ζήτημα, η επιλογή των τεστ. Ξέρουμε πλέον ότι σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να καταφέρουν τα rapid με την ήδη μειωμένη ευαισθησία τους να ανιχνεύσουν συγκεκριμένη παραλλαγή. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τα self. Τώρα πλέον η εμπειρία υπάρχει σε κάθε νοικοκυριό. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο και άλλο πράγμα να στηρίζει κανείς την επιδημιολογική επιτήρηση αυτά. Και ας μην ξεχνάμε, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γονιδιωματική επιτήρηση. Αυτή κι αν είναι απαραίτητη. Όχι μόνο για να ξέρουμε αν πρόκειται για τη Δέλτα ή για την Όμικρον, αλλά για την επόμενη που με αυτή τη μεταδοτικότητα περιμένει στην επόμενη γωνία.